ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρει σήμερα το δικαστήριο, απλά και μόνο η παραπομπή του Σάββα Μιχαήλ και του Κώστα Μουτζούρη στο ακροατήριο υπογραμμίζει δύο γεγονότα. Το πρώτο, ότι προχωράμε σε μία επικίνδυνη αυταρχική κατηφόρα του κράτους, όπου συνδέονται μηχανισμοί του με την άκρα δεξιά και τους φασίστες. Το μήνυμα για όλους τους αντιφασίστες, τους αριστερούς αγωνιστές, είναι ότι πρέπει και μπορούμε να δυναμώσουμε τους αγώνες μας σαν απάντηση στη φασιστική απειλή και στο ρατσισμό. Σήμερα όμως είναι και μια άλλη μέρα. Είναι η δίκη 35 μελών του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ. Ένα γεγονός επίσης που δείχνει ότι επιδιώκουν την ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων. Και τα δύο γεγονότα δείχνουν ότι η μόνη απάντηση πρέπει να είναι μία. Κοινά, ενωμένοι, αριστεροί αγωνιστές, αντιφασίστες, εργαζόμενοι, να δώσουμε τη μάχη για την ανατροπή των μνημονίων, την ανατροπή της κυβέρνησης, για να σταματήσουμε τους φασίστες και τον ρατσισμό. Τα δίκαια των εργαζόμενων είναι πάνω από τα δικά τους τα συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος το επόμενο διάστημα να πρωτοστατήσει σε όλες τις γειτονιές και σε όλους τους χώρους, σε πρωτοβουλίες που να δέσουν όλα τα ριάκια αντίστασης για την ανατροπή.